as missions, we resume. Now try to push, try to keep us all down, and hope that we will never see the truth around. Another promise, another scene, another a package like to keep us trapped in greed. All a green belts wrapped around our minds, an endless red tape to keep the truth confined. Καλησπέρα, καλησπέρα, παραπολιτικά 90,1 είναι η εκπομπή. Ναι σε όλα, μπροστά στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Θοδωρής Βγενής. Έτσι μπροστά μου είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Αχ, Παναγιώτα, μας έχεις αφήσει αρκετό καιρό, επέστρεψες πάλι πίσω. Στη ρύθμιση του ήχου λοιπόν η Παναγιώτα Παπαλεξίου, στην αρχισυνταξία η Μαρία Καφετζή, Νίκη Αλεξανδροπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σήμερα θα ασχοληθούμε με κάτι που μας απασχολεί όλους, με τα ακίνητα. Για ακόμη μια φορά έχουμε πάθος με τα ακίνητα, μας απασχολεί όλους, ειδικά τα τελευταία χρόνια που η υπερφορολόγηση των ακινήτων μας ταλανίζει, μας ταλαιπωρεί, μας προβληματίζει. Κατά τη διάρκεια της κρίσης γνωρίζουμε όλοι ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις, είτε υπό την πίεση της Τρόικα, είτε με δική τους επιλογή, αύξησαν δραματικά τους φόρους κατοχής ακινήτων. Οι φόροι αυτοί αυξήθηκαν, μόνο σας πω, από όσα θυμάμαι εγώ, τουλάχιστον 1 δις το 2007, από 1 δις σε 3,5 δις περίπου το 2014. Το μεγάλο πρόβλημα και η μεγάλη αδικία, όπως καταλαβαίνετε όλοι, προκύπτει από την συνδυασμένη υπερφορολόγηση του εισοδήματος και της περιουσίας και την ουσιαστική δίμευση της περιουσίας των πολιτών. Έχουμε κοντά μας σήμερα το φίλο, τον καλό φίλο και ειδικό για τα θέματα ακινήτων, τον Θέμη Μπάκα. Θέμη μου, καλησπέρα. Πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου e-Real Estates.
Καλησπέρα, Θοδωρή. Είναι η πρώτη φορά μου φαίνεται που είσαι ζωντανά, ε. Ναι. Ωραία. Τώρα θα κάνουμε και ερωτήσεις. Απαντάτε ό,τι ερώτηση έχετε για ακίνητα. Εδώ ο Θέμης θα σας απαντήσει. Στο radio@parapolitika.gr στέλνετε τα μηνυματάκια σας, απορίες σας, τις ερωτήσεις σας. Για ό,τι εσείς πιστεύετε, για όποια πορεία έχετε, εδώ είμαστε για να σας απαντήσουμε για τα ακίνητά σας. Είναι μια διαδικασία πλέον. Έχουμε τις αντικειμενικές που αλλάζουν. Μεγάλο θέμα. Έχουμε μεγάλες ανατροπές πάλι. Ακριβώς. Έτσι στις αξίες και νέες επιβαρύνσεις. Έχουμε και μια στρέβλωση που δημιουργείται από το Airbnb. Ακριβώς. Είναι περιοχές οι οποίες δεν είχαν καμία ζήτηση το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Μάλλον στο παρελθόν δεν υπήρχε ζήτηση. Στο παρελθόν είχαν μειωμένες, χαμηλές μάλλον, αντικειμενικές αξίες. Βλέπουμε πλέον ότι οι αντικειμενικές αξίες άρχισαν να επηρεάζονται από τη βραχυχρόνια μίσθωση. Δηλαδή οι περιοχές που πραγματικά έχουν μάλλον γεμίσει, να πούμε διαφορετικά, με ακίνητα που είναι προς διάθεση, είναι καταχωρημένα μάλλον σε πλατφόρμα βραχυχρόνιας μισθώσεως, βλέπουμε πλέον ότι έχουν αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Ρυθμίζουν την κατάσταση πλέον. Ναι, γιατί επειδή δεν έχουμε αγοροπολίσει, έχουμε το έξι πολύ απλό. Τι είναι αντικειμενική αξία? Η αντικειμενική αξία είναι ουσιαστικά η αξία που εκτιμά η εφορία, είναι η αξία που έχει η εφορία για να πληρώσουμε διάφορους φόρους. Ένας από αυτούς τους φόρους είναι ο κιουένφια. Είναι ταυτόχρονα η αξία που έχουμε για να μπορέσουμε να παραχωρήσουμε το ακίνητο μας σε μια εταιρεία, να μεταβάσουμε ένα ακίνητο. Είναι διάφοροι φόροι που είναι γύρω από τον όρο αντικειμενική αξία. Το θέμα ποιο είναι όμως? Παλαιότερα, για να μπορέσουμε να δούμε ποια αντικειμενική αξία, παίρναμε ως βάση μάλλον τις αγοροπολισίες που γινόντουσαν πανελλαδικά. Ας σκεφτούμε ότι το 2005, το 2006, το 2007 είχαμε περίπου 150 με 160 χιλιάδες αγοροπολισίες. Είχαμε ασφαλή δείγμα. Δηλαδή είχαμε δείγματα από την Αλεξανδρούπολη, από την Κομωτινή, από την Χανιά, σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα πλέον όμως έχουμε το εξής πρόβλημα. Το πρόβλημα μας είναι το εξής, ότι όταν έχουμε 16 με 17.000 αγοροπολισίες, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι το δείγμα είναι πολύ περιορισμένο πρώτον. Και δεύτερον, ότι υπάρχουν περιοχές μάλλον που δεν έχει γίνει καμία αγοραπολισία ακινήτου. Με αποτέλεσμα, όσο και αν προσπαθούν αυτοί οι εκτιμητές, οι οικοτοί εκτιμητές που πρώτη φορά πραγματικά πιάνουν εργασία και δουλεύουν προς αντικείμενό τους, να μην μπορούν να βγάλουν τις τιμές ζώνης. Άρα λοιπόν οι πλατφόρμες αυτές, π.χ. Airbnb, δεν φέρνουν μόνο αύξηση τουρισμού. Όχι. Αύξηση εσόδων. Και αύξηση φορολογίας. Επηρεάζουν και αισθητά πλέον τις τιμές ζώνης. Ναι, διότι η αξία ενός ακινήτου έχει άμεση σχέση, είναι άμεση συνδεδεμένη με το εισόδημά του. Όταν ένα ακίνητο κάποτε σου έδινε 200 με 300 ευρώ το μήνα και τώρα σου δίνει 600 ή 500 ευρώ το μήνα, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι η αξία του ανεβαίνει. Ανεβαίνει και η αξία. Γιατί δεν έχουμε πράξεις, αγοροπολισίες. Άρα, για να μπορέσουμε να βγάλουμε μία τιμή, μία εμπορική αξία του ακίνητου, στην περιοχή, μια τιμή ζώνης, χρησιμοποιούμε τα μισθώματα. Αυτή τη στιγμή το Κουκάκι είναι η πέμπτη περιοχή στο Airbnb, ως πιο δημοφιλή περιοχή. Αυτό θα σας ρωτήσω, ποιες περιοχές επηρεάζονται πιο πολύ? Το Κουκάκι, το Μέτς, Πετράλωνα. Κυψέλη, Γαλάτ, όχι Γαλάτ. Όχι ακόμα το Γαλάτ. Είναι κατά κύριο λόγο Κουκάκι, Μέτς, Κεραμικός, Γκάζι. Αυτές είναι οι περιοχές οι οποίες βλέπουμε να έχουν μία άνοδο των αντικειμενικών αξιών. Το θέμα βασικό ποιο είναι τώρα όμως? Εφόσον καταγραφούν αυτές όλες οι αντικειμενικές αξίες από τους 8 εκτιμητές που δημιουργούν τις τιμές ζώνης, θα πάνε μετά αυτές οι αντικειμενικές αξίες σε μια δευτεροβάθμια επιτροπή, η οποία έχει στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος και θα δει πλέον τι αυξομοιώσεις υπάρχουν και ποια είναι η σύγκληση, η απόκληση μάλλον, μεταξύ των συγκεκριμένων τιμών. Και λέει ότι οι εκτιμητές πολλές φορές σε πολλές περιοχές φτάνει έως και 100%, έτσι, ναι. η αύξηση των τιμών. Σαφώς, ναι. Θα δούμε ότι σε περιοχές οι οποίες είχαν αντικειμενικές αξίες από 600 έως και 800 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, και συγκεκριμένα η Δραπετσόνα, το Κερατσίνι, το Πέραμα, πάρα πολλές πόλεις επαρχίας που είχαν χαμηλές αντικειμενικές αξίες, θα δούμε πλέον ότι η αύξηση μπορεί να είναι και 30% και 40%. Δηλαδή σε απόλυτα νούμερα τα 600 ευρώ να γίνουν 1000. Αυτό είναι ναι μεν καλό, διότι αυξάνεται έτσι η αξία του ακινήτου. Απ' την άλλη ωστόσο συμπαρασύρει και μια σειρά επιβαρύνσεων. Ακριβώς. Όπως είναι ο έμφυα π.χ. Ακριβώς. Το θέμα ποιο είναι, Θοδωρή? Εγώ δεν θα διαφωνήσω πραγματικά να αυξηθεί αντικειμενική αξία ακινήτου.
Και πραγματικά αυτή η αντικειμενική αξία όμως να θεωρείται asset στην οικογένεια. Δηλαδή, είμαι εγώ αφησημείο Θέμης, ο Μπάκας, με τον Θεοδωρή, το Βιεννή, χρωστάω εγώ στην εφορία αυτή τη στιγμή που θέσουμε 100.000 ευρώ. Και το ακίνητό μου έχει μια αντικειμενική αξία 100.000 ευρώ, το έχει δεχτεί αυτό το πράγμα το δημόσιο και μου παίρνει το φόρο κάθε χρόνο για τις 100.000 ευρώ. Δεν μπορείς να έρθεις μετά και να μου πεις ότι το ακίνητο, κύριε Μπάκα, δεν κάνει 100, δεν κάνει 80, γιατί εγώ τι θέλω, θέλω να δώσω το ακίνητό μου στην εφορία που οφείλω για να κλείσουμε τη διαφορά μας. Όπως και η καταγραφή όταν αυτό έτσι μπήκε στο πορτφόλιό μου. Ακριβώς, πρώτον. Δεύτερον, όταν εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να πάω να δάνει από μια τράπεζα, θέλω να δανειστώ μια τράπεζα, μη μου στείλει το μηχανικό σου, κυρία τράπεζα, για να εκτιμήσει το ακίνητο, τη στιγμή που το ακίνητο αυτό έχει εκτιμηθεί από κοντούς εκτιμητές του Υπουργείου Οικονομικών. Έχει φορολογηθεί. Έχει φορολογηθεί και πληρώνω και ένφια κάθε χρόνο για μια αξία. Άρα πρέπει να συμπεράνουμε όλοι μας ότι ναι, να γίνουν αντικειμενικές αξίες, να καταγραφούν πραγματικά αντικειμενικές αξίες, αλλά να υπάρχει μια συγκεκριμένη λογική και να έχει μια συγκεκριμένη σειρά. Και αν με επιτρέπεις αυτό που καταλαβαίνω να σε ερμηνεύσω και να μπουν κανόνες που να τους στηρούν όλοι. Ακριβώς. Λοιπόν, και οι δύο πλευρές, έτσι ώστε να είμαστε όλοι αρμονικά, έτσι, να έχουμε μια αρμονική συμβίωση σε αυτή την κοινωνία και να μην έχουμε προβλήματα τέτοιου τύπου, όπως είπες με τις τράπεζες π.χ., που είναι και ένα θέμα φλέγων τα τελευταία χρόνια, λόγω και των κόκκινων δανείων, λόγω και των, έτσι, των πληστηριασμών κλπ. Πάμε σε διάλειμμα, σε break και επιστρέφουμε με περισσότερα θεματάκια για τα ακίνητα σε πολύ λίγα λεπτά. Τα χείλη ζεστά. Μες στο όνειρό μου ζωγραφίζω νύχτες από ρετρό εποχές. Με εσένα πολύ να με θες. Θα με δίπλα σου όταν με δες. Όταν βρίσκεσαι μόνη κι η καρδιά σου ματώνει. Σ' αγαπάω, τίποτα άλλο μη λες. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, παραπολιτικά 90,1, 7 και 22 ακριβώς και συζητάμε εδώ με τον Θέμη Μπάκα. Ο Θέμης είναι πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου Real Estates για τις αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες. Λέγαμε πριν λίγο ότι λόγω της, των δεδομένων που έχει αλλάξει πλέον οι νέες πλατφόρμες όπως είναι η Airbnb, θα δούμε πολλές γειτονιές, φτωχογειτονιές που μέχρι πρόσφατα ήταν απαξιωμένες να είναι στο κέντρο της Αθήνας περισσότερος από ό,τι μας είπες εσύ, Αθήνα, δηλαδή Μέτς, Βοτανικός κλπ. Κεραμικός. Θα δούμε τις αντικειμενικές αξίες να εκτινάσονται. Ακριβώς. Και όπως... δεν έχουμε δεδομένα πώληση. Άρα παίρνουν ως δεδομένο τις τιμές μισθωσής και το εισόδημα που φαίνεται σε ένα ακίνητο η βαχυχρόνια μίσθωση. Αυτό θα έχει και επιβαρύνσεις. Αυτό θα ουσιαστικά με τις νέες αντικειμενικές θέμη, καταρχάς. Πότε θα είναι αυτές έτοιμες για να τις... Βάσει πληροφορίες υπολογίζουν θα είναι μετά το Θωμά. Άρα εντάξει. Κάτι με καθυστέρηση σοβαρή τώρα. Σοβαρή καθυστέρηση και εγώ δεν θεωρώ ότι θα είναι έτοιμες πάλι. Χρόνια τις περιμένουμε. Δεν γίνεται να χαρτογραφήσουμε τώρα. Σκεφτείτε κάτι. Πάμε να χαρτογραφήσουμε όλες τις αξίες μιας χώρας μέσα σε 2-3 μήνες. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όλα σε αυτή τη χώρα τα τελευταία χρόνια έτσι γίνονται. Το κάθε ακίνητο είναι μοναδικό. Για ποιο λόγο η αντικειμενική έξοδο ακινήτου επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες. Πρώτον, αν είναι σε εμπορικό δρόμο. Δεύτερον, αν αυτός ο εμπορικός δρόμος πραγματικά είναι εμπορικός δρόμος και από κάτω δεν υπάρχει, ας πούμε, εγκληματικότητα. Δεν υπάρχει παρεμπόριο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που συντελούν το πώς. Ποια είναι η αντικειμενική αξία του ακινήτου. Και το άλλο κακό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία, ότι μιλάμε για αντικειμενική αξία, για εμπορική αξία. Δηλαδή για ένα αγαθό, το οποίο είναι το ακίνητο. Έχουμε δημιουργήσει δύο ταχύτητες. Και πάνω σε αυτές τις αξίες διακυβεύονται ολόκληρες πολύ σημαντικά ολόκληρες ζωές. Ακριβώς. Λένε ότι αυτή τη στιγμή για χρήση στο ελληνικό δημόσιο δεν θα παίρνει, λέει, βάση το ελληνικό δημόσιο την αντικειμενική αξία που θα πληρώνουμε εμείς το ένθια κανονικότητα και τους φόρους μας, αλλά θα παίρνει, λέει, την εμπορική τιμή. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό δεν είναι ανεξήγητο. Δηλαδή θα εισπράττω από σένα χρήματα βάσει των αντικειμενικών αξιών και θα σε βγάλω στον πληστηριασμό βάσει εμπορική αξία. Αυτό σου λέω. Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω, δηλαδή, με ποια λογική. Μόνο εάν θέλουν οι ίδιοι να στη συνέχεια να το κάνουν κάποια τροποποίηση, ίσως. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που το λες εσύ αυτό το πράγμα. Το πλωστάσιο που έχουν.
νομοθετικό βαθμό. Αλλά σου λέω, είναι πολύ απλό. Λέει, λένε οι άνθρωποι ότι για χρέη στο ελληνικό δημόσιο θα ορίζεται με βάση την εμπορική του αξία και όχι αντικειμενική αξία όπως σήμερα. Δηλαδή, θα ισχύει κατά ανάλογο με τους πληστηριασμούς μεταξύ ιδιωτών ή από τράπεζες με αναθεώρηση του κώδικα έσπραξης δημοσίων εσόδων. Από 1η Μαΐου του 2018. Δηλαδή, όπως βγάζει τον πληστηριασμό το σπίτι από ιδιώτη σε ιδιώτη τράπεζα και το δημόσιο. Ενώ το δημόσιο, αυτό είναι ο παραλογισμός. Δηλαδή, εισπράττεις χρήματα κάθε χρόνο, εισπράττεις τον ένφια και τους φόρους του ακινήτου με νέες αντικειμενικές αξίες, οι οποίες για πρώτη φορά τις καθορίζεις με οκτώ εκτιμητές. Και λες, ότι είναι μια έγκυρη έτσι, μια, εκτίμηση. Ναι, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτή η δουλειά τους, είναι επαγγελματίες. Γνωρίζουν, δεν είναι πιστοποιημένοι ακριβώς. Και ταυτόχρονα λες ότι εγώ αφιστημένα μου χρωστά χρήματα στο ελληνικό δημόσιο, σου βγάζω το ακίνητο στην εμπορική του τιμή. Εγώ αυτό που λέω είναι εξή, πάρα πολύ ωραία, στην εμπορική του τιμή. Ποιο είναι αυτό που θα εκτιμήσει την εμπορική τιμή του ακινήτου που θα βγει στον πληστηριασμό? Ο πολιτικό μηχανικό πιανού τη τράπεζα. Ποιο είναι αυτό του ελληνικού δημοσίου, ποιο είναι αυτό που θα εκτιμήσει την εμπορική τιμή του ακινήτου που εγώ θα χάσω στο σπίτι μου, άχρωστο στο ελληνικό δημόσιο? Και πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος, ρε παιδί μου, να αντιτείνει κάτι διαφορετικό, κάποια άλλη εκτίμηση? Και θα δούμε σε λίγο που θα έχουμε μια συνέντευξη με τον τηλεφωνική, με τον Φρίξο Σακελάρη, για το τι, ποια είναι η διαδικασία, πώς ακολουθείτε. Είναι τραγελαφικό, Θεοδωρή, να σου έχουν αυτή τη στιγμή να μπει σε διαδικασία να πληρώσει ένα φόρο σε 100.000 ευρώ αντικειμενική αξία και να σου βγάλει το σπίτι σου σε πληστηριασμό 50. Σκέψτε αυτό το πράγμα, λοιπόν, θα έχει 60.000 ευρώ. Σκέψε αυτή τη στιγμή ότι σε κρύβει το ίδιο το κράτος. Καταδοδοκούν λοιπόν. Είναι καταδοδοκούν. Ναι, το σε κρύβει το κράτος είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Οπότε, δηλαδή, είναι αυτό που έλεγα στην αρχή, ότι πλέον τα ακίνητα έχουν δημευθεί. Δεν είναι με τόση υπερφορολόγηση. Είναι δεδομένο ότι πλέον ο κόσμος έχει κουραστεί, έχει επιβδίσει, δεν αντέχει άλλο να πληρώνει φόρους για ακίνητα τα οποία τα έχει πληρώσει και στις τράπεζες. Οι φόροι στην ακίνητη περιουσία αυξήθηκαν κατά 2,5 με 3 δις ευρώ από το 2010 στο 2015. Ο φόρος ακίνητης περιουσίας αντιπροσωπεύει πλέον το 4% περίπου του συνόλου των φόρων και σχεδόν το 2% του διαθέσιμου εισοδήματος κατά κεφαλή. Την ίδια στιγμή που το κατά κεφαλή εισόδημα μειώθηκε κατά 21% από το 8 ως το 14 και το αντίστοιχο ποσοστό φόρου αυξήθηκε από 26-34. Δηλαδή, μειώθηκαν τα εισοδήματά μας, αλλά έχουμε τεράστια αύξηση των φόρων. Αύξηση των φόρων. Δηλαδή, 2,5 έως 3 δις ευρώ. Και όλα αυτά την τσέπη των φορολογούμενων, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν και μια σειρά άλλων επιβαρύνσεων, εισφορές κλπ. Οι τσουχτερές περιοχές ποιες είναι με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες? Δηλαδή, αντικειμενικές αξίες. Ναι. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι στο κέντρο της Αθήνας έχουμε αύξηση των αξιών, αντικειμενικών αξιών, όπως είπαμε και πριν, και συνολικού δατικού από 8.800 ευρώ τετραγωνικό μέτρο θα έχουμε μια εκτείναξη 11.000 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Άντα στην ιδιωτικού, άντα να το δεχθούμε, εντάξει, μένουν λίγοι και έτσι στέκονται καλά οικονομικά. Το ίδιο περιοχές... και στο Λαιμό, στη Βουλιαγμένη, που θα έχουν μια αύξηση η οποία θα φτάσει, θα αγγίξει περίπου τις 13.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Η τιμή είναι τετραγωνικό μέτρο, αντικειμενική του αξία. Και εκεί έχουμε μια αύξηση των τιμών. Ενώ σε φτωχογειτονίες υπάρχουν. Εντάξει, όχι τέτοιου έτσι, επίπεδου. Ναι, θα δούμε από τα 600 ευρώ στα 1.000. Γιατί τι λένε? Πολύ σημαντικό. Γιατί τι λένε? Ότι το κόστος κατασκευής ενός ακινήτου είναι περίπου 1.000 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Δεν μπορεί η αξία του ακινήτου να είναι μικρότερη του κόστου κατασκευής. Μη συμπεριλαμβανομένου του κόστου του τετραγωνικού μέτρου δομής του οικοπαίδου. Έχουμε ενδεικτικά κάποιες περιοχές. Κερατσίνη. Πέραμα. Ένα κομμάτι στο Περιστέρι, θα δούμε ένα κομμάτι στον Κορυδαλό. Δηλαδή περιοχές δυτικών προαστίων και στον Πειραιά, εδώ κάποιες περιοχές του Πειραιά. Ο πυρήνας τους αποτελείται από ανθρώπους της μεσαίας. Αποτελείται από ανθρώπους που έχουν δουλέψει και έχουν πάρει το ακίνητό τους οι ίδιοι. Που είναι βασικό το εξής να πούμε, Θοδωρή. Ότι οι άνθρωποι στα δυτικά προάστια, όταν αγόρασαν ακίνητα, το ποσοστό δανεισμού στην αξία του ακινήτου δεν ξεπερνούσε πολλές φορές το 30%. Δηλαδή, κάποιος αγόρασε σπίτι 100 τετραγωνικά μέτρα, 100.000 ευρώ, συγγνώμη, και έπαιρνε δάνειο του 30.000 ευρώ. Σαν 70, τις είχε μαζέψει το μονοκάματό του ο Χριστιανός. Και μπορούσε. Κανονικότητα. Και ο ίδιος μπορεί να πούλεγε ένα χωράφι, ένα άλλο σπίτι που είχε πατρικό, για να μπορούσε να αγοράσει το ακίνητο, να στεγάσει την οικογένειά του. Δεν έχουμε δει ακραία φαινόμενα τόσο πολύ μεγάλα στα δυτικά προάστια. Αντιθέτως, στα βόρεια προάστια, βλέπω ότι κάποιος για να αγοράσει σπίτι αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ, έπαιρνε δάνειο 1.200.000 ευρώ. Δηλαδή δεν είχε ποτέ ιδέα κεφάλαια.
Γι' αυτό είχαμε και ζημιά. Έπαιρνε παραπάνω για να φτιάξει και την πισίνα γι' αυτό. Για εγώ είχα αυτοκίνητο. Αυτό ήταν ο σκοπό. Ήταν, ναι. Ναι. Και όταν αυτή η στιγμή, αυτή η εποχή που όλα ήταν άνετα και όλα ήταν εύκολα, σταμάτησε, οδηγηθήκαμε εδώ που οδηγηθήκαμε σήμερα. Αντιθέτως, οι περιοχές των δυτικών προαστίων είναι οι περιοχές που δεν έχουμε τόσο πολύ μεγάλα προβλήματα. Οπότε στα δυτικά προάστια λες. Ακριβώς. Αυτοί θα επηρεαστούν τώρα πιο πολύ. Αλλά στα δυτικά προάστια ήταν χαμηλές τιμές των ακινήτων. Συνήθως. Γενικότερα, ναι. Οπότε εκ των πραγμάτων μπορούσε κάποιος να αγοράσει ένα ακίνητο χωρίς να χρειαστεί να προχωρήσει σε κάποιο δάνειο. Αύξηση θα δουν και στην Καλαμάτα. Θα δουν και στην Λακωνία. Στην ρωτούσα, Καλαμάτα. Να αποκεντρωθούμε λίγο και να δούμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες περιφέρειες. Στην Καλαμάτα θα δούμε αύξηση των αντικειμενικών αξιών, διότι η Καλαμάτα, σαν περιοχή, είναι τουριστικός προορισμός. Έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Άρα, αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι υπάρχουν εισοδήματα πλέον που δημιουργούνται από τη βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτό ισχύει και στη Λακωνία, ισχύει και στη Μύκονο, ισχύει και στη Σαντορίνη, ισχύει και στα Χανιά, ισχύει και στη Ρόδο. Θα δούμε πολλές περιοχές οποίες θα έχουν αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Mm-hmm. Και αυτό πολύ εύκολα κάποιος που μας ακούει, ένας ακροατής σήμερα, μπορεί να μπει μέσα σε μια ιστοσελίδα με χρόνια μισθώσεως, να δει μόνος του πού είναι κατοχωρημένα ακίνητα. Σε τουριστικές περιοχές, καταλάβει που ακριβώς θα πραγματοποιηθεί και αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Μα είναι και απίστευτο γιατί ακόμα και οι πλατφόρμες αυτές, βραχυχρόνιας μίσθωσης, ακόμα και αυτές οι πλατφόρμες, βλέπουμε ότι πλέον οι τιμές έχουν εκτροχιαστεί. Δεν είναι δηλαδή. Ο σκοπός αυτών των εφαρμογών, αυτών των επιχειρήσεων ήταν να είναι πιο χαμηλές τιμές στις ενοικιάσεις. Είναι. Πλέον ο ανταγωνισμός και η οικονομία, επειδή έχει γίνει γρανάζι αυτό το. Είναι κακό αυτό που συμβαίνει, θα δημιουργηθεί φούσκα και εδώ. Διότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι πάρα πολλοί άνθρωποι παίρνουν διαμέρισμα, το ανακαινίζουν. Και όταν το ανακαινίζουν λογικά, το ανακαινίζουν υπερβολικά. Δηλαδή, φτιάχνουν ένα δωμάτιο το τώρα. Το κάνω μήνυ ξενοδοχείο. Ακριβώς. Δηλαδή, παιδιά, ο άνθρωπος που έρχεται να διαμείνει στη χώρα μας μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης, μέσω Airbnb ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα βραχυχρόνιας μισθώσεως, έρχεται με ένα σκοπό. Θέλει να μείνει οικονομικά και θέλει να νιώσει ότι κατοικεί στη συγκεκριμένη περιοχή, να μπει σε διαδικασία να ψωνίσει στο μυρμάκι της περιοχής. Αυτός είναι ο σκοπός. Να δει την καθημερινότητα. Αυτή ήταν η ιδεολογία. Δεν ήρθε να πάει να μείνει σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Αυτό μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος. Ναι, και φαντάζομαι δεν ήρθε να μείνει και σε ένα σπίτι το οποίο έχει 4-5 δωμάτια και. Άλλο μεγάλο λάθος. Άλλο μεγάλο λάθος. Τα κίνητα τα οποία είναι. Έχουν δεμαχιστεί πλέον οι χώροι. Τα κίνητα ακριβώς. Τα κίνητα που είναι πραγματικά έχουν ενδιαφέρον και λέει ότι υποτιμούν οι ενδιαφερόμενοι είναι ακίνητα ως 55 τετραγωνικά, 60. Εκεί είναι. Και φυσικά μπορεί να γίνονται. Δηλαδή με λίγα λόγια μπορεί να γίνονται και κακές ανακαινήσεις και χωρίς προδιαγραφές. Χωρίς προδιαγραφές, με πρόχειρο τρόπο. Που αυτό έχει ήδη κοστίσει σε αυτή τη χώρα, αυτή η προχειρότητα στην κατασκευή. Εγώ να τονίσω ειδικά σε αυτή την Αθήνα. Να πεις αυτό το πράγμα, που το λέγε σήμερα τηλεφωνικά και έχεις απόλυτο δίκιο, το σκεφτά πίσω φως και εγώ. Ότι είναι η προχειρότητα αυτή μας έχει κοστίσει, γι' αυτό προσοχή σε όλους εσάς οι οποίοι κάνετε παρεμβάσεις χωρίς να κάνετε τουλάχιστον να καλέσετε τους αρμόδιους, έναν αρχιτέκτο, έναν πολιτικό μηχανικό, να δείτε δηλαδή τι κάνετε. Μην παίρνετε τις βαριοπούλες και αρχίζουν και βαράνε τείχους. Αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι αυτές οι πλατφόρμες θα μπορέσουν να επηρεάσουν σε τέτοιο βαθμό. Μου έλεγες και τις προηγούμενες φορές ότι είναι καθοριστικός παράγοντας στα Airbnb, διότι έχουν γίνει μέρος της ζωής μας. Ακριβώς. Νομίζω ότι πλέον αυτό εξελίσσεται από μήνα σε μήνα. Δηλαδή, κάναμε το Δεκέμβρη, κάναμε την τελευταία συνέντευξη και βλέπω ότι συνεχίζει, αυξάνεται ραγδαία δηλαδή, η χρήση αυτής της υπηρεσίας. Και μάλλον γι' αυτό αποτυπώνεται και πάνω στους ανθρώπους. Και δημιουργούνται και νέα επαγγέλματα. Δηλαδή, το ακίνητο. Στην πλατφόρμα βραχυχρόνιας μισθώσεως, τα καταχώρησε πολλές φορές ο ίδιος ιδιοκτήτης, αλλά δημιουργήθηκαν και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Είδαμε ότι άρχισε να λειτουργεί πάλι η οικοδομή, δηλαδή έχετε κάποιος κάνει ανακαίνιση, βάζει πιο αντουλάπια, βάζει μακρονόπορτες, τζάμια. Δηλαδή ξεκίνησε κάπως πάλι η οικοδομική δραστηριότητα. Υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον για το οικονόμηση κατοίκων. Mm-hmm. Παρατηρώ εγώ. Βλέπω δηλαδή υπάρχει είναι πιο ζωηροί οι πολίτες. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Φαντάζομαι ότι πολλοί άνθρωποι που έχουν φτιάξει ακίνητα γι' αυτό το λόγο θα θελήσουν να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία, να το ενισχύσουν, να το θωρακίσουν και ενεργειακά. Σίγουρα, σίγουρα. Το θέμα είναι. Γιατί η ενεργειακή απώλεια, να το σημειώσουμε και αυτό, η ενεργειακή απώλεια είναι εξοδολόγιο τεράστιο. Ναι, και πώς εκτιμάται κιόλας από ένα. Εσύ που είσαι, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος αγοράς. Σίγουρα είναι ενεργειακή. Είναι σημαντική η απόκληση εάν δεν έχεις. Έτσι, μπορείς ενεργειακά, ξέρω εγώ. Θα πω κάτι πολύ απλό. Είσαι αυτή τη στιγμή στο σπίτι σου και έχεις μόνο τζάμι. Mm-hmm. Το χειμώνα είναι να ζεσταθείς. Θα χαλάσεις πολύ μεγαλύτερα κοστολόγια θέρμανση στο σπίτι σου.
Όταν έχει την πλάτη τζάμια, η θέρμανση μένει εσωτερικά. Δίνει μεγάλη αξία λοιπόν στο ακίνητο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. 2-11-10-80-880, οι ερωτήσεις σας, οι απορίες σας, καλείτε. Εκεί είναι η Νίκη Αλεξανδροπούλου για να σας απαντήσει. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr, email, και εκεί στέλνετε τις απορίες σας, τις ερωτήσεις σας. Και φυσικά στέλνετε και τα μηνυματάκια σας. PA και ενώ το μήνυμά σας, σχολείο σας, η ερώτησή σας και αποστολή στο 54301 με χρέωση 0,31 λεπτά αν SMS. Johnny, she glides by upon a bank of violets with those eyes that see it all, and then she smiles like a bee with honeyed thighs, a living hell, a slice of heaven. She is Jekyll and Hyde, every truth and every lie. She holds a candle to my shame. I take everything but blame. When it comes to naming names, I'll name Jane. Forever Jane. Certain coy and hard to please, she kisses me through gritted teeth. But when I'm she whispers dreams. She says I'm well. You know Mel Gibson, but that's okay. Today could be your lucky day. And I collapse into a heap. She's a bee with honeyed thighs, a living hell, a slice of heaven. She's good, she's bad, it makes me mad. She's all I never had. She holds a candle to my shame. I take everything but blame. When it comes to naming names, I'll name Jane. A living hell, a slice of heaven. She is Jekyll and Hyde, every truth and every lie. She holds a candle to my shame. I take it. Λοιπόν, και όπως είπαμε και πριν με το Θέμη, ένα σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί και πρέπει να μάθετε και εσείς είναι πώς μπορεί να εκτιμήσει κάποιος το ακίνητό του και τι μπορεί να αντιτείνει κάποιος σε περίπτωση που το δημόσιο του εκτιμήσει το περιουσιακό του στοιχείο το εκτιμήσει με μια χαμηλότερη αξία. Μπορείτε να κάνετε κάτι, μπορείτε να εναντιωθείτε. Να εναντιωθείτε, να πάρετε ενδικά μέσα, να φέρετε έναν εκτιμητή. Έχουμε για όλα αυτά στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Φρίξο Σακελάρη. Είναι CEO της ελληνικής εταιρείας εκτιμήσεων, πιστοποιημένος εκτιμητής της RICS. Έτσι. Καλησπέρα κύριε Σακελάρη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Λοιπόν, εδώ συζητάμε με τον, τον κύριο Θέμη Μπακά, με τον Θέμη. Είμαστε και φίλοι εμείς. Για την πολυπόθετη, έτσι, για τις πολυπόθετες αντικειμενικές αξίες και πώς αυτές θα διαμορφωθούν εν τέλει μετά και από τις εξελίξεις που έχουμε και λόγω των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Και συζητάμε, λέγαμε ότι είναι μια σημαντική παράμετρος που εξάλλου καθορίζει και τις αντικειμενικές αξίες, είναι η εκτίμηση του ακινήτου. Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος που μας ακούει τώρα, ένας ακροατής, να εκτιμήσει το ακίνητο και φυσικά πώς μπορεί ένας ακροατής, εφόσον έχει θεωρήσει ότι είναι λάθος η εκτίμηση του δημοσίου για το ακίνητό του, να αντιπροτείνει κάτι άλλο, να φέρει έναν εκτιμητή και αν αυτή η κίνηση μπορεί να τον βοηθήσει στη συνέχεια προκειμένου να αντικρούσει το επιχείρημα του δημοσίου. Ναι, κοιτάτε, γενικώς για τις εκτιμήσεις των ακινήτων ακολουθούνται διάφορες μεθοδολογίες, όπως προβλέπονται στα διεθνή εκτιμητικά πρότυπα ή στα πρότυπα του RICS, που είναι ένας βρετανικός φορέας, ουσιαστικά αρκωτών εκτιμητών, και έχει να κάνει βέβαια με το τι είδους ακίνητο είναι. Συνήθως, στα απλά ακίνητα όπως είναι οι κατοικίες, υπάρχει μια συγκριτική μέθοδος, όπου συγκρίνουμε δηλαδή το ακίνητο που θέλουμε να εκτιμήσουμε με τα υπόλοιπα που είναι διαθέσιμα στην αγορά. Και αυτό είναι σχετικά η απλή κατάσταση εκτίμησης. Όσο πιο σύνθετο είναι ένα ακίνητο ή όσο πιο ακριβό, που συνήθως είναι τα εμπορικά, τότε εκεί πέρα η κατάσταση είναι λίγο σύνθετη, καθώς πρέπει να υπολογιστεί με ακρίβεια το αναμενόμενο έσοδο που θα έχει ο επενδυτής από αυτό το ακίνητο και η επένδυσή του σε αυτό, και άρα σχετίζεται με το τι συμφωνία έχει κάνει, ας πούμε, με έναν μισθωτή, τι εισόδημα έχει, κάθε πότε αναπροσαρμόζονται το μισθωτήριο στο μίσθωμά του, πότε λύγει η μίσθωση, αν υπήρχε αέρας, και διάφορες, ας πούμε, έτσι, παράμετροι, οι οποίες καθορίζουν αποφασιστικά την αξία του ακίνητου. Στις απλές κατοικίες δηλαδή είναι πιο απλή η διαδικασία, αλλά ποιοι παράγοντες διέπουν, ρυθμίζουν την τελική, έτσι, εκτίμηση? Υπάρχουν κάποια στοιχεία π.χ. τα οποία αυξάνουν ή μειώνουν την αξία του ακινήτου? Κοιτάξτε, παγίως, ας πούμε, τα στοιχεία τα οποία αυξάνουν την αξία του ακινήτου είναι η εγκύτητα, ας πούμε, σε βαθμό στο μετρό, η θέση του κοντά σε χώρους εργασίας, η θέα, το κατά πόσον είναι, έτσι, μικρής ηλικίας το ακίνητο, πόσο σύγχρονο είναι, αν καλύπτει τις ανάγκες, δηλαδή, των υποψήφιων χρηστών. Αυτές είναι οι κυριότερες παράμετροι. Και στο άλλο ερώτημα, δηλαδή στο κομμάτι, έχω εγώ ένα ακίνητο και έχει έρθει το δημόσιο και εκτιμά το ακίνητο μια αλφα τιμή. Εγώ μπορώ να φέρω έναν εκτιμητή και να πω εκτιμήστε μου το ακίνητο και να μπορέσω ουσιαστικά να αντικρούσω την τιμή που μου έχει καταγράψει το δημόσιο ή η τράπεζα π.χ.? Υπάρχει κάποιος οδικός χάρτης για αυτή τη διαδικασία? Κοιτάξτε, για να αμφισβητήσετε την αντικειμενική αξία θα πρέπει να προσφύγετε στα διοικητικά δικαστήρια, όπου με έναν εξειδικευμένο δικηγόρο θα πρέπει, και με τη βοήθεια ενός εκτιμητή βέβαια, του οποίου η εκτίμηση θα γίνει αποδεκτή, θα πρέπει να προχωρήσετε σε αυτή την δικαστική ενέργεια, η οποία βέβαια θα είναι και μακροχρόνια, αλλά με αρκετά μεγάλες πιθανότητες τελικά να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή να έχετε μια μείωση της αξίας συνήθως, γιατί δεν μιλάμε για αύξηση, της προλογικής αξίας δηλαδή, στα επίπεδα των εμπορικών αξιών. Υπάρχει απόκληση δηλαδή? Εσείς από την εμπειρία σας εκτιμάτε ότι υπάρχει απόκληση πολλές φορές στις εκτιμήσεις που κάνουν οι φορείς του δημοσίου ή οι τράπεζες? Υπάρχει τεράστια απόκληση. Συγκεκριμένα μπορεί να φτάνει, ας πούμε, και το 75%, να είναι τριπλάσια η αντικειμενική ή τετραπλάσια της εμπορικής. 200%. Αν σκεφτείτε ότι οι αντικειμενικές αξίες ουσιαστικά είχαν προσδιοριστεί κανονικά το 2007, όταν λέω κανονικά, απλώς είχε μπει η Επιτροπή, δηλαδή, η οποία είχε αναλύσει τις αξίες, και απλώς το 2016 έγινε μια
αναπροσαρμογή με συντελεστές με βάση την αξία, χωρίς να δουν αναπεριοχή, να σκύψουν πάνω δηλαδή από το κάθε οικονομικό τετράγωνο και να δουν αναλυτικά το αν ευσταθεί όχι αξία, τότε καταλάβετε ότι είναι εδώ και 10 χρόνια στο τότε. Η αναφορά δηλαδή είναι στο. Είναι γονατογράφημα, έτσι τα λέω εγώ συνήθως. Αυτά ήταν προς την πρόχειρα. Είχε χαρτογραφηθεί από ό,τι καταλαβαίνω όλη η χώρα και μάλλον πάνω σε πρόχειρα στοιχεία τόσο καιρό υπερφορολογείται και ένας ολόκληρος λαός. Να κάνω ερώτηση. Κύριε Σακελάρη, πόσο καιρό θεωρείτε εσείς που γνωρίζετε όλη τη διαδικασία ότι χρειάζεται να γίνει μια πραγματική χαρτογράφηση των αξιών στη χώρα μας? Τουλάχιστον ένα χρόνο. Όχι μόνο τουλάχιστον ένα χρόνο, αλλά ένας χρόνος χρειάζεται εφόσον υπάρχει και μια διαθέσιμη υποδομή και σοβαρή, έτσι, ένα σοβαρό θεμέλιο. Δηλαδή, ας πούμε, θα πρέπει να γίνει ανάλυση σοβαρή πάνω στα μισθωτήρια, τα οποία υποβάλλονται υποχρεωτικά από τους μισθωτές και εκμισθωτές του Υπουργείου Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει μια απίστευτη βάση δεδομένων, την οποία ουδέποτε έχει εκμεταλλευτεί. Και αυτό προκύπτει δε όταν εκείνο πάει να εκμισθώσει ακίνητα. Όλοι, ας πούμε, η Ακαδημία ή η Πανεπιστημίου, όταν βλέπετε άδεια ακίνητα, πρέπει να γνωρίζετε ότι από πίσω κρύβεται το δημόσιο. Βέβαια. Τα περισσότερα. Μπορώ να αρχίσω να σας λέω και ποια είναι εγώ, δηλαδή. Τα ξέρω. Ειδικά τα ασφαλιστικά ταμεία, επειδή κάνω ασφαλιστικό αρκετό καιρό, έχει φιλέτα στο κέντρο της Αθήνας. Και δεν αξιοποιούνται. Αραχνιάζουν κυριολεκτικά. Ακριβώς. Δεν μπορεί λοιπόν να μην θέλει κάποιος να πατάει να μισθώσει αυτά. Προφανώς λοιπόν οι αξίες οι οποίες ζητούνται από τους υποψήφιους μισθωτές είναι εκτός του πιο χρόνου. Έτσι. Δεν είναι προσαρμοσμένες στο νέο περιβάλλον το οποίο έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Και τα γνωρίζουν όμως, σας λέω, από τις μισθώσεις που γίνονται σήμερα, γνωρίζουν πόσο μισθώνονται τα ακίνητα. Και ειδικά από τότε που έχει έτσι μειωθεί ο ελάχιστος χρόνος επαγγελματικής μίσθωσης από τα 12 χρόνια στα 3, τα μισθώματα που αναφέρονται είναι ρεαλιστικά, είναι πραγματικά. Δεν αποκρύπτει κάτι κάποιος. Όπως και οι αγοραπολισίες είναι πραγματικές πλέον, διότι ο φόρος μεταβίβασης έχει πέσει από το 10 στο 3% και άρα δεν υπάρχει πλέον λόγος να κρυφτεί κανένας. Με δεδομένο ότι υπάρχει, ότι το δημόσιο έχει ένα μεγάλο, έτσι, ένα ικανοποιητικό, θα έλεγα, πορτφόλιο ακινήτων, θεωρείτε ότι θα μπορούσε μια σωστή αξιοποίηση των ακινήτων αυτών να αποτελέσει σπίθα ανάπτυξης για περιοχές ολόκληρες, π.χ. για το κέντρο, για τη Σταδίου, μπορώ να πω εγώ τώρα, μου έρχεται στο μυαλό, η οποία είναι μια χτυπημένη έτσι οδός. Ο Δήμος Αθηνών έχει 3.000 ακίνητα που δεν ξέρει που είναι. Ναι. Ο κ. Σακελιάδης πρέπει να τον γνωρίζει καλύτερα από μένα. Ναι. Ο Δήμος Αθηνών έχει περίπου 3.000 ακίνητα που δεν γνωρίζει ποια είναι και που είναι κιόλας. Μα δεν ξέρει. Ναι, βεβαίως. Το ΕΝΕΑΠ, λέω, το ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης. Επικουρικής Ασφάλισης. Έχει άπειρα ακίνητα τα οποία πραγματικά και εκείνο δεν ξέρει σε τι κατάσταση βρίσκονται. Εγώ θεωρώ το εξής, επειδή δεν έχει κανένας όφελος, μάλλον ή δύο όφελος ο ίδιος, γι' αυτό δεν ασχολείται και κανένας. Και όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να ασχοληθεί κάποιος ιδιώτης, λέμε ότι θα το κάνει και σωστά κιόλας. Τώρα έχει ανοίξει, για να είμαστε και δίκαιοι, έχει ανοίξει το Υπουργείο Εργασίας σε μια διαδικασία. Έχει κάνει ένα κάλεσμα προς τους φορείς του δημοσίου αρχικώς, έτσι, για να λάβουν κάποια από τα ακίνητα τα οποία έχει, έτσι, στο χαρτοφυλάκιό του. Έχει κλείσει αυτή τη διαδικασία. Τώρα υποστηρίζουν ότι υπάρχει στο σχεδιασμό του Υπουργείου ότι θα ανοίξει πλέον ο φάκελος και για τους ιδιώτες. Δηλαδή να υπάρξουν, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και οι ιδιώτες για τα ακίνητα του δημοσίου. Το θέμα είναι πώς θα προχωρήσει η διαδικασία, αν θα υπάρξουν γραφειοκρατικά εμπόδια πάλι, εάν θα μπορεί ο άνθρωπος που θα δώσει κάποια λεφτά να εξασφαλίσει ένα μίνιμουμ σιγουριάς ότι το ακίνητο αυτό δεν θα του πει μην κάνεις αυτή την αλλαγή, μην κάνεις εκείνη την αλλαγή. Δηλαδή να μπορέσει και ο καθένας να το, εφόσον επενδύσει σε ένα ακίνητο, να μπορέσει να το διαμορφώσει στις ανάγκες της επιχείρησής του. Στο εξωτερικό, πολλές φορές οι Δήμοι δίνουν τα ακίνητα στους επιχειρηματίες εντελώς δωρεάν, με σκοπό να τα φτιάξουν, να τα σουλουπώσουν. Με κανόνες. Με κανόνες, έτσι ώστε να εδώ είναι. Εδώ ο κ. Φρίκος που είναι ο κοντός εκτιμητής, ο Δήμος που θεωρείται υπερδανεισμένος πολλές φορές, δεν εκτιμά τα ακίνητά του. Να ξέρει τι ακίνητα έχει, πόσο στοιχίζουν τα ακίνητά του, να φτιάξει φακέλους και να παίξει κάτι. Είμαι ένας Δήμος, έχω αυτά τα ακίνητα και θέλω να τα εκμεταλλευτώ πλέον. Και να δημιουργήσω νέες εμπορικές ζώνες. Κύριε Φρίξο, έχετε έρθει ποτέ εσείς που γνωρίζετε τη διαδικασία αυτή με το ελληνικό δημόσιο, με δήμους, να εκτιμήσετε την ακίνητη περιουσία τους? Ναι, εμείς κάναμε εκτιμήσεις εμπορικής αξίας και εμπορικών μισθωμάτων σε ακίνητα φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Για παράδειγμα, έχει τζουμί.
του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων. Ναι. Μπορώ να σου πω ότι όταν ασχοληθήκαν, υπήρχε τότε μια διάθεση να ασχοληθούν και να εκμισθώσουν έτσι κάποια, ας πούμε, το ακίνητο του ΦΟΚΑ που ήταν στην Ερμού. Στην Ερμού, βέβαια. Εκεί πέρα είναι ίσως η μοναδική περίπτωση που ξέρω που ασχοληθήκαν σοβαρά και θέλανε να το εκμισθώσουν. Ήταν η περίοδος που είχαν φτιάξει και την πλατφόρμα στο διαδίκτυο και ουσιαστικά τα είχαν εντάξει στην πλατφόρμα και τα προσπαθούσαν να τα κάνουν και πιο ελκυστικά μέσω της πλατφόρμας για να τα βλέπει ο κόσμος. Τη ΣΥΔΙΚΑ, ακριβώς. Ναι. Μάλλον η τότε. Η οποία είχε αφηθεί σε αυτό που ήταν τότε, μην νομίζω ότι διαλέξει. Έχω μπει, ναι, μπράβο, ακριβώς. Έχω μπει άπειρες φορές μέσα για να δω πότε θα την ανανεώσουν. Τα μισά, αρκετά ακίνητα τέλος πάντων από αυτή την πλατφόρμα, είτε έχουν παραχωρηθεί, είτε δεν έχουν αλλάξει πλέον έτσι. Εμφάνιση, όψη. Έχουν γίνει αλλαγές δηλαδή τεκτονικές στο κτίριο. Άρα υπήρχε μια διάθεση η οποία μάλλον δεν την βλέπετε τώρα. Έχει ατονίσει το ενδιαφέρον. Ναι, έχει ατονίσει αρκετά το ενδιαφέρον. Δεν βλέπω εγώ να έχει βγει κανένα διαγωνισμό πρόσφατα. Εκτός από το ΙΚΑ, βέβαια. Το οποίο βλέπω ότι έχει ως στόχο να βρει κάποιες αξίες, ας πούμε, και να ασχοληθεί σοβαρά και να τις δώσει, από ό,τι καταλαβαίνω, με μια μακροχρόνια εκμίσθωση. Δηλαδή τη τάξη των 20-30 ετών. Σε επενδυτές, αλλά αρκετά κεντρικά κίνητα. Στα εμπορικό κέντρο. Μάλλον. Ναι, εμπορικό κέντρο μιλάμε, για ιστορικό κέντρο. Όπου αυτά δεν θα είναι δύσκολο να φύγουν. Το θέμα είναι τι γίνεται με τα άλλα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα. Ας πούμε κοντά στην πλατεία Ομονίας. Στην Πατησίων. Πάρα πολλά ακίνητα που εκεί πέρα μπορεί να έχει αρνητική αξία, πρέπει να σας πω. Δηλαδή, ίσως να έπρεπε να γκρεμίσει το ακίνητο. Αυτή η επίτευξη με ενδιαφέρει. Και να γίνει ένα νεόδμητο στη θέση του. Γιατί πλέον είναι η επισκευή του καθίσταται ασύμφορη. Υπάρχουν ακίνητα του είδους ο κ. Αθήνας που θα μπορούσαν να εκτιμηθούν τελείως. Βέβαια. Και εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί δεν έχει προχωρήσει το δημόσιο σε κάποια τέτοια. Κάποια στιγμή είχα ακούσει ότι θα έχει και φόρο, λέει, επιπλέον φόρο στον ιδιοκτήτη, ο οποίος το ακίνητό του δεν το φροντίζει και δεν είναι καλό, σε καλή κατάσταση. Όπως στην Αγγλία. Στην Αγγλία, αυτή τη στιγμή, αν το ακίνητο σου δεν το φτιάχνει, μπορεί να το χάσει κιόλα. Δεν το περιποιήσει. Υπήρχε, υποτίθεται, αυτή η υποχρέωση στα διατηρητέα. Όπου ποτέ δεν εφαρμόστηκε, βέβαια. Εντάξει, Ελλάδα είμαστε. Βέβαια, αυτό λέγαμε πριν, κύριε Σαββατοκύριακο. Αλλά δεν μπορεί κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, τον υπερφορολογεί σε ένα κίνητο το οποίο δεν του παράγει εισόδημα και δεν το βοηθάει κιόλας να το ανακαινήσει. Να βλέπετε, γίνεται με το εξοικονομώ κατοίκον, όπως άκουγα και προηγουμένως. Θα έπρεπε να δίνει κίνητα σε έναν άνθρωπο. Θα έπρεπε να του, ας πούμε, δίνει αρκετά αφορολόγητα ποσά για την κατασκευή κάποιων τέτοιων ακινήτων. Ναι, δημιουργούνται προσκόμματα αντί να δίνονται ευκαιρία στους ανθρώπους που έχουν παλιά ακίνητα να τα αναβαθμίσουν, να τα συντηρήσουν. Επιβαρύνονται με παραπάνω έξοδα από το κράτος και δυστυχώς βλέπουμε τα ακίνητα, πολλά ακίνητα, να είναι, αντί να είναι κόσμημα για την Αθήνα και για την Ελλάδα, να είναι έτσι σε κατάσταση διάλυσης, σε κατάσταση. Ρε παιδί μου, απελπιστική. Είμαστε η μόνη χώρα που το κέντρο της είναι παρατημένο. Είναι παρατημένο. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα φτιάξει αυτό. Ελπίζω τουλάχιστον, όντας κάτοικος του κέντρου. Κύριε Σακελάρη, με χαρά να σας έχουμε και από κοντά κάποια στιγμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας φέρω και τους δύο, δηλαδή να είστε εδώ, να βλέπεστε κιόλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνέντευξη αυτή. Σίγουρα θα τα πούμε και στο επόμενο χρονικό διάστημα, διότι το θέμα των αντικειμενικών αξιών έτσι, απασχολεί χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλώς το απόγευμα. Λοιπόν, μας λέει εδώ ο Γιώργος, καλησπέρα σας. Εδώ και πολύ καιρό μου έχει γεννηθεί η εξής απορία που αφορά το σύστημα Airbnb. Το κράτος, το οποίο μας έχει συνηθίσει να μας απομιζά μέσα από το κάθε τι και το οποίο προσπαθεί να βγάλει από τη μήγα ξύγη, με πολύ μεγάλη ευκολία αποδέχθηκε και άφησε τον θεσμό αυτό να εξελίσσεται χωρίς να δείχνει την τάση να αρπάξει την μερίδα του λέοντος μέσα από αυτό. Η καλή διάθεση εφορίας να αφήνει τους ιδιοκτήτες που έχουν τα ακίνητά τους στο Airbnb να δηλώνουν με ένα χαλαρό τρόπο τα εισοδήματα από τα ακίνητα δεν κολλάει στην όλη τη εξοντωτική διάθεση. Η πορεία μου είναι η εξής. Πού βρίσκεται η παγίδα που θα σκάσει στη συνέχεια? Καλή συνέχεια, γεια σου Γιώργο, από τα Χανιά. Λοιπόν, οποιοδήποτε μισθό το ακίνητό του μέσω βαχυχούνας μισθώσεως είναι υποχρεωμένος να δηλώνει τα εισοδήματά του.
και να φορολογείται ακριβώς με τον ίδιο συντελεστή φόρου, mm-hmm. όπως είναι στις συμβατές μισθώσεις, στις συμβατικές μισθώσεις. Mm-hmm. Δηλαδή από 15% ως και 45% βάσει της κλίμακας των εισοδημάτων. Λοιπόν, ήταν πάρα πολλοί ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν δήλωσαν τα εισοδήματα που έχουν προέρθει από πλατφόρμες μαχητικής μίσθωσης. Και έχουμε ένα συγκεκριμένο περιστατικό, αυτό που λέγαμε και πριν, Θοδόρη, mm-hmm. ότι στην Κρήτη αυτή τη στιγμή η εφορία ζήτησε τις λίστες εμβασμάτων από ηλεκτρονικές πλατφόρμες στους ιδιοκτήτες. Και βλέπει αυτή τη στιγμή ποιος ιδιοκτήτης έχει πάρει λεφτά, έχει από πάρει τις εμβάσματα, ακριβώς χρήματα δηλαδή από τις πλατφόρμες μαχητικής μίσθωσης. Άρα εδώ ανακοινώθηκε ένα θέμα. Τα μπιλετάκια έχουν πάει στο σπίτι. Και το σύνολο περίπου. Λες να έχουν πάει και τα μπιλετάκια ήδη. Εγώ θεωρώ ότι θα έχουν πάει τα μπιλετάκια ήδη. Και ένα το πιστεύει. Σύνολο του ποσού, του ποσού συνολικά θα είναι περίπου στα 120 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί ήταν περίπου 850 εκατομμύρια ευρώ ο τζίρος της βαχυχρόνιας μίσθωσης στη χώρα μας. Και εδώ μπορεί να ανακύψει και θέμα αναδρομικών έτσι. Πρόστιμο κλπ. Δεν ξέρουμε. Ποσόν το οποίο πρέπει να απαιτηθεί. Να πω κάτι πολύ σοβαρό. Το ότι δεν ήταν ανοιχτή, δεν ακόμα ανοιχτό η πλατφόρμα στο Υπουργείο Οικονομικών για να δηλώσει το ακίνητο. Δεν έχει ανοιχτεί ακόμα την πλατφόρμα. Για να δηλώσει. Είμαστε σε αναμονή για φεχτό Μητρό. Πολύ ωραία. Όταν εγώ όμως, σαν ιδιοκτήτης, δέχομαι κάποια εισοδήματα στον προσωπικό μου λογαριασμό και έχετε. Δείχνει ποιος είναι ο εντολοδόχος. Είμαι υποχρεωμένος να το πάρω και να πάω να το δηλώσω. Αυτή είναι η λογική. Εάν δεν το δηλώσω, τότε αυτομάτως. Ξέρω τι έκανα πάντως. Όλοι ξέρουμε τι έχουμε κάνει. Για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, αυτό είναι μια απάντηση και μια εκτίμηση και μια πληροφορία του Θέμη, Θέμης Μπάκας. Θέμη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Θοδωρή, εγώ ευχαριστώ πάρα μέχρι πολύ για την φιλοξενία σου. Θα το λέμε συνέχεια μέχρι να αποφασίσουν να τελειώσουν τις αντικειμενικές αξίες. Θα σε κουράσω πάρα πολύ γιατί λέμε για τον Θωμά, θα δούμε τι θα γίνει μετά πάλι. Μετά έχουμε και τα αποτελέσματα. Τόσα χρόνια δεν γινόταν, τώρα θα γίνει σε διάστημα τετέ μάλλον, σε χρόνο τετέ. Λοιπόν, ήταν ο Θέμης Μπάκας, πρόεδρος πανελλαδικού δικτύου E-Real Estates και είχαμε και την τηλεφωνική συνέντευξη με τον κύριο Φρίξο Σακελάρη, που είναι CEO της Ελληνικής Εταιρείας Εκτιμήσεων και πιστοποιημένος εκτιμητής της RICS. Τα λέμε εμείς πάλι αύριο, 7 η ώρα φίλες και φίλοι, ίδια ώρα, ίδιο περιεχόμενο εκπομπής, οικονομικά τεκτενόμενα, ό,τι μας αφορά στην αυτή διαλυμένη οικονομία, όπως είναι τέλος πάντων. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό βράδυ και ακολουθεί δελτίο ειδήσεων Αγγελική Καρδιόλακα και Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες.